Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κέλλη, με χαμόγελο, ωραία μέρα. Βέβαια βροχές λέει γύρω στο απόγευμα. Μπας περιπτώσει, Πέμπτη σήμερα, 25 Μαΐου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Πυρεωνία Ανάγνωση. Πέμπτη, συνήθως μέχρι τις 9 είμαστε μαζί, λόγω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι η μέρα σήμερα, πραγματικά. Μέχρι τις 9.30 λοιπόν είναι συνήθως, αλλά μέχρι τις 10 θα πάμε σήμερα, γιατί μετά μπαίνει στην ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Μισή ώρα παραπάνω, Είναι χρόνος. Αλλά τα νέα μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εκεί βρέθηκαν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσω βεβαίως από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε και οι δύο μίλησαν στην Ένωση των Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, πριν από την ομιλία του, εδώ τον βλέπω στην ομιλία του, είπε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης ήταν και παραμένει να βγει στις αγορές ομολόγων τον Αύγουστο του 2018 με βιώσιμη επιτόκια, και αυτό θα το πετύχει είτε μέσω της λύσης Σόμπλη είτε με καλύτερη συμφωνία που επιδιώκουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η πρώτη του δήλωση, έτσι. Και αυτό ήταν μια απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για αλλαγή στρατηγικής από την Ελλάδα. Αποδεχόμαστε την πρόταση Σόιμπλε. Ήταν η πρώτη δήλωση του κ. Τσίπρα από την αμφίπολο που ήταν. Ωστόσο, μετά από το Μέγαρο Μαξίμου, θέλαν να διευκρινίσουν τι ακριβώς ο Πρωθυπουργός ήθελε να πει. Ότι αυτή η πρόταση τελικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Δεν είναι μια καθαρή και αρκετά ικανοποιητική λύση για το χρέος όπως εμείς θα θέλαμε. Και τη χαρακτήρισαν ως θολή λύση. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, για να καταλήξουμε στην ομιλία του, είπε ότι αυτό που θέλουμε είναι μια συνολική λύση για την Ελλάδα που να είναι αντάξια, δεν χρησιμοποιώ τις ίδιες λέξεις, αλλά η ουσία ήταν να είναι αντάξια των θυσιών του ελληνικού λαού. Και με προβλέψει για την ανάπτυξη μετά από 8 χρόνια να είναι εξαιρετικά υψηλές, ήταν η συμπλήρωση ο κ. Τσίπρας. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης μίλησε στην Ένωση Βιομηχάνων Βόρειο Ελλάδος. Έκανε άσκηση κριτική στην κυβέρνηση. Άλλη μία πάτη ή άλλη μία αυταπάτη, αναρωτήθηκε. Για το θέμα του χρέους ο κ. Μητσοτάκης και μιλώντας στην ετήσια λοιπόν Γενική Συνέλευση, επεσήμανε ότι ο κ. Τσίπρας αγαπά την εξουσία αλλά δεν αγαπά την αλήθεια. Μάλιστα. Για το χρέος έχει σημασία, τι είπε Γιώργο ο κ. Μητσοτάκη. Ναι, είναι αναξιόπιστοι αυτοί που μας κυβερνούν, ακολουθούν πολιτικές που βουλιάζουν στην οικονομία και προσποιούνται ότι είναι μεταρρυθμιστές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, ετώνησε, και αυτό είναι σημαντικό, το συζητάγαμε και χθες μαζί, ότι είναι αναγκαία εθνική αναγκαιότητα και αδιαπραγμάτευτη να υπάρξει λύση για το χρέος, έτσι. Κοίταξε, είναι σημαντικό αυτό, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, ότι υπάρχει μια πραγματικά στροφή και κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα άλλα κόμματα, χαρακτηρίζοντας το θέμα του χρέους και την προσπάθεια που κάνει πλέον η κυβέρνηση ως μια εθνική προσπάθεια. Και το εθνική είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε σε λίγο. Τώρα, επειδή βγαίνουν στη δημοσιότητα διάφορα σχέδια, διάφορα τι πρότεινε ο ένας, τι πρότεινε ο άλλος, βγήκε και ο ESM και πρότεινε και αυτός, έκανε και τη δική του πρόταση, έκανε και εμείς άλλη μία, που είπε το αυτονόητο. Λέει ότι αν έχετε, λέει, πλεονάσματα 3% μέχρι το 2020, δεν χρειάζεστε να σας ελαφρύνετε με το χρέος. Εντάξει, θα πω και εγώ ότι αν παίρνω 5.000 το μήνα δεν χρειάζεται να δανείζομαι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι μια πρόταση, δεν είναι κάτι ούτε οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν τέθηκε, είναι η πρόταση του ESM, και να πούμε ότι πάντα ο ESM στα δύσκολα βγαίνει με τέτοιες προτάσεις, με τέτοια νούμερα, με μια τέτοια εικόνα για την Ελλάδα, ώστε να υπάρξει μια πίεση, έτσι, να ασκηθεί μια πίεση προς την ελληνική πλευρά. Τώρα, για όσους, επειδή λέμε αυτά τα αγγλικά που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, έτσι, ESM λέγεται, αλλά ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός ο οποίος θα μας οδηγήσει, νομίζω, θα μπούμε στο QE. Στον μηχανισμό καλών εχόντων των πραγμάτων. Μάλιστα. Να φύγουμε όμως τώρα από το χρέος και από τη διαπραγμάτευση, γιατί μέχρι τον Ιούνιο, 15 Ιουνίου, θα είναι σε εξέλιξη, όλα θα αλλάζουν, θα μεταβάλλονται. Να πάμε στα δικά μας εδώ στην Βουλή και στο νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο. Εχθές συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή το θέμα της παιδείας, το νομοσχέδιο της παιδείας που έρχεται και μπαίνει για ψήφιση σήμερα. Ναι, μπαίνει σήμερα. Λοιπόν, να δούμε την κοινοβουλευτική ατζέντα, μια και είπε για το σήμερα, στις 10 η ώρα το πρωί, εξού και πάμε την εκπομπή μέχρι τις 10 στην Ολομέλεια. Μπαίνει για να συζητηθεί η πρόταση νόμου σχετικά με το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης. Είναι μια πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αυτή, η οποία θα συζητηθεί στις 10 στην Ολομέλεια. Τώρα, στις επιτροπές, θα δούμε σε λίγο τις κάρτες μας. Στις επιτροπές, στις 10 η ώρα, ξεκινάει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
συνεδρίαση με θέμα ρόλος της τεχνολογίας των οχημάτων στην οδική ασφάλεια. Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Βλάσιος Κουτσούκος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων. Και τέλος, έχουμε στις 4 στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, εκεί ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, ο κ. Κουίκ, θα εξηγήσει για τις αποστολές στις κοινότητες των Ελλήνων της Διασποράς. Είναι μια διαδικασία που την κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Επισκέπτεται όλους τους ομογενείς, οι οποίοι βρίσκονται βεβαίως εκτός Ελλάδος. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο και ενημερώνει πόσο κοντά είναι η μαμά Ελλάδα στους απόδημους. Τώρα, στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, εχθές κατά την συνεδρίαση στην Επιτροπή, όλοι οι βουλευτές, τα μέλη, αναφέρθηκαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φυσικά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Κώστας Γαβρόπουλος, καταδίκασε αυτές τις πράξεις και τα επεισόδια. Να δούμε λοιπόν και το κομμάτι του νομοσχεδίου. Ναι. Να πούμε ότι το άρθρο 5 σχετικά με, με την ανέλυση του Τεμένους ήταν ένα άρθρο το οποίο ψηφίστηκε τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επιφυλάχθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα εκτός της Χρυσής Αυγής και των Ανεξάρτητων Ελλήνων που ψήφισαν κατά. Είχαμε και ένα Twitter από τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος είπε ότι στην Ολομέλεια θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο άρθρο. Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διεξαγωγή εκλογών στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ όλης της χώρας καταδίκασε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τους φοιτητές. Ψηφίζουν για τους συλλόγους τους και αυτές του τύπου οι διαδικασίες και οι δημοκρατικές λειτουργίες πρέπει να προστατευθούν πάση θυσία. Νομίζω ότι εκφράζω τα συναισθήματα και τις απόψεις όλων μέσα εδώ όταν λέμε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απολύτως καταδικαστές. Αναφερόμενο στο επίμαχο άρθρο 5, ο συγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος τόνισε πως η λειτουργία του Τεμένους απορρέει τις υποχρεώσεις της χώρας μας και την αναγκαιότητα για ισότιμη μεταχείριση. Στον αντίποδο, τα κόμματα διατύπωσαν επιφυλάξεις με τη Χρυσή Αυγή και τους Ανεξάρτητους Έλληνες να το καταψηφίζουν, ενώ από το ποτάμι ο Γιώργος Μαυροτάς παρατήρησε πως αν δεν περάσει το επίμαχο άρθρο στην Ολομέλεια, η χώρα μας θα εκτεθεί διεθνώς. Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης επέμενε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση των στελεχών της εκπαίδευσης. Το να επιστρέψουν στη σχολική αίθουσα και να διδάξουν τα παιδιά μας. Το να το θεωρούν κάποιοι εκπαιδευτικοί αυτό το πράγμα υποβιβασμό ή υποτιμητικό, να με συγχωρούν πάρα πολύ αυτοί οι συνάδελφοί μας, αλλά νομίζω ότι ίσως έχουν κάνει λάθος επιλογή επαγγέλματος. Θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν. Εμείς δεν θέλουμε ισόβια στελέχη. Έρεται ο περιορισμός κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου για τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες. Με νομοτεχνική βελτίωση θα μπορούν να δηλώνουν ελεύθερα και το σχολείο που υπηρετούν, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Η μη δυνατότητα να δηλωθεί το ίδιο σχολείο μετά από 2 συνεχείς θητείες δεν θα έχει εφαρμογή, δεν θα εφαρμοστεί κατά την πρώτη ισχύ του νόμου αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Όχι, χαλάρωσε. Είναι. Οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν ελεύθερα και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Ισλαμικού Νεκροταφείου. Αν το δικαίωμα να προσεύχεσαι στο Θεό σου είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο στις δημοκρατίες μας, το δικαίωμα να μπορείς να θάβεσαι σε δικό σου νεκροταφείο θεωρώ είναι εξίσου αν όχι σημαντικότερο στις δημοκρατικές κοινωνίες. Και εδώ η πολιτεία έχει αργοπορήσει. Πολιτεία και πράγματι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλατζής απάντησε ότι η ρύθμιση για το διορισμό νομικού παραρείο πάγο αντί εμπειρογνώμονα που ζήτησαν τα κόμματα είναι επιβεβλημένη με το σκεπτικό ότι ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και συζητήσεις θεολογικού τύπου. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν. Θα μείνουμε βεβαίως στο θέμα του νομοσχεδίου, αλλά σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Καλημέρα. Βούλα. Σας βρίσκω. Καλά. Το έθνος και από την ΕΡΤ, έτσι, Βούλα. Ναι. Θα ζητήσουμε τη Βούλα την πολιτική επικαιρότητα και τα του Πρωθυπουργού και το του κ. Μητσοτάκη, τι υπόθηκε για το χρέος. Αλλά, Βούλα, να πάμε πρώτα στα δικά μας τα κοινοβουλευτικά. Να δούμε τι έγινε στην Επιτροπή για την, για την παιδεία, στο νομοσχέδιο για την παιδεία, όπου ήρθαν οι κοινοβουλευτικοί φορείς και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ο Φώτης Κωστόπουλος, ο συνάδελφος, παρακολούθησε την Επιτροπή και θα μας δώσει τι ακριβώς, πού κινήθηκε η συζήτηση, ποιες ήταν οι προτάσεις των φορέων στην Επιτροπή χθες. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ολοκληρώθηκε, όπως είπε η Σικέλη, χθες η κατάθεση των απόψεων και των θέσεων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θηκευμάτων με θέμα μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
σε θέματα εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φορείς, ομαδοποιώντας έτσι τις τοποθετήσεις τους και τις θέσεις τους, εξέφρασαν ενστάσεις αναφορικά με το χρόνο που δόθηκε για τη διαβούλευση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ζήτησαν περισσότερο χρόνο με την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ εξέφρασαν και ενστάσεις για την στοχοθέτηση, θα μπορούσαμε να πούμε, του νομοσχεδίου. Ήθελαν μια πιο συνολική, πιο ολοκληρωμένη, όπως είπαν, λογική και αντιμετώπιση των ζητημάτων της εκπαίδευσης και μάλιστα που να αφορούν όλα τα στελέχη και όχι μόνο, και εδώ κάνουμε μια, ανοίγω μια παρένθεση, και όχι μόνο τα διευθυντικά στελέχη, γιατί είναι αλήθεια ότι το κύριο όγκος του νομοσχεδίου αφορά στον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Εξέφρασαν επίσης και την αντίθεσή τους με την διάρθρωση των εκπαιδευτικών, έτσι όπως αυτοί λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου. Οι αναπληρωτές και οι ορομίστοι, είπαν συγκεκριμένα, επομίζονται πάρα πολλές ώρες δουλειάς χωρίς να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους συναδέλφους τους, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων. Εκφράστηκαν όμως, να πούμε εδώ, και θετικές απόψεις, κυρίως από τους στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία μίλησαν για ένα ουσιαστικό εργαλείο που βοηθάει στο σχεδιασμό και την ανανέωση τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας, αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς, όπως είπαν, ενώ υποστηρίζοντας τον χαρακτήρα του επίγοντος που έχει πάρει το νομοσχέδιο αυτό, είπαν ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει να λυθούν τώρα. Ναι, Φώτη, το νομοσχέδιο μπαίνει σήμερα στην Ολομέλεια. Ναι, έρχεται σήμερα μάλιστα στην Ολομέλεια. Είναι ένα, ναι, να διορθώσουμε αυτό το οποίο... Ολοκληρώθηκε χθες τις επιτροπές και αναμένουμε την ψήφιση. Ωραία, σήμερα μπαίνει στην Ολομέλεια προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με όλες τις ρυθμίσεις και την επιτάχυση του έργου του Υπουργείου. Να πούμε ότι ήταν λάθος η κάρτα που δείξαμε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι, ναι, ήταν, να ευχαριστήσουμε πολύ το Φώτη Κωστόπουλο. Ναι, να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι εκείνος ο οποίος παρακολούθησε βεβαίως, όπως μας είπε, την συνεδρίαση με τους φορείς και να δούμε σε αυτό το σημείο αν είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Βεβαίως όλα αυτά που μας είπε με λεπτομέρειες ο Φώτης, αλλά το έχει καταγράψει και στο σχετικό βίντεο. Εκπρόσωποι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τεχνολογική εκπαίδευση, εκπρόσωποι αναπληρωτών και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτός ο μηχανισμός, το ανθρώπινο δυναμικό. Που έχει να κάνει με το θέμα και που κινεί τα γρανάζια της παιδείας. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων. Από τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας που πήραν το λόγο, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Θανάσης Κικινής, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο και ο νέος τρόπος εκλογής διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων θα έπρεπε να τύχουν χρονικά περισσότερης διαβούλευσης, μιλώντας για μία ακόμη χαμένη ευκαιρία. Ενώ από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, η πρόεδρός της, Ελένη Ζωγραφάκη Τελεμέ, έκανε λόγο για σύνδεση μισθολογίου με το βαθμολόγιο και αναφέρθηκε στην ανάγκη, όπως είπε, ουσιαστικής αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων. Από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, ο πρόεδρός της, Γεώργιος Αλεξανδράτος, ανέφερε ότι το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει συνολικά και ορθολογικά τη διαδικασία επιλογής των συγκεκριμένων στελεχών, ενώ από την Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής, ο Γενικός Γραμματέας της, Δημήτρης Αφουξενίδης, ζήτησε να προχωρήσει η εναρμόνιση των συγκεκριμένων διαδικασιών με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Ο γραμματέας από την Επιστημονική Εταιρεία Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Θεόδωρος Τσάκογλου, που μίλησε στη συνέχεια, υποστήριξε ότι πρέπει να προβλεφτεί στο νομοσχέδιο η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε σεμινάρια, ενώ ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών και Ορομίστων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, έκανε λόγο για εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων και για μειωμένα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, ο πρόεδρος της, Στάθης Καρπενισιώτης, υποστήριξε ότι έπρεπε να έχει προηγηθεί περισσότερη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου, το οποίο χαρακτήρισε άτολμο, ενώ ο Τηλέμαχος Κουντούρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μίλησε για αποσπασματική λογική που διέπει το νομοσχέδιο και για την ανάγκη, όπως πρόσθεσε, να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Πολίτης, έκανε λόγο για ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού λειτουργίας τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά, όπως είπε, στην ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού της χωρίς αποκλεισμούς, ενώ ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Σπύρος Κωνσταντάτος, επισήμανε ότι ορίζεται η διδακτική υπηρεσία ως κυρίαρχο στοιχείο της αξιολόγησης.
Ο Διευθυντής Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Μουστάκας, που μίλησε στη συνέχεια, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί ως επίγον γιατί υπάρχουν, όπως είπε, σημαντικά ζητήματα και στην επαγγελματική εκπαίδευση που πρέπει να λυθούν άμεσα. Ενώ τέλος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμος Κουζέλης, χαρακτήρισε θετικές τις διατάξεις με τις οποίες ενεργοποιούνται ουσιαστικά, όπως είπε, οι σύλλογοι διδασκόντων στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε τη συνέχεια στην ολομέλεια, έτσι. Έχουμε και τα άρθρα. Συζητήθηκαν και τα άρθρα. Τα άρθρα συζητήθηκαν στο βίντεο που είδαμε νωρίτερα. Μάλιστα, και εκεί αναφέρθηκε και ο υπουργός στα επεισόδια. Ναι, στις θετικές εκλογές. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Βούλα, την Κεχαγιά. Βούλα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε τώρα τις διάφορες πληροφορίες που μας έρχονται. Ο κύριος Παπάς λέει να βάλουν νερό στο κρασί τους και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε εθνικό θέμα το χρέος. Ο Θοδωράκης, ο κύριος Λεβέντης, όλοι δείχνουν μια συνένεση. Mm-hmm. Αποτυπώνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει πλέον μια εθνική γραμμή, οδηγούμαστε προς μια εθνική συνενετική γραμμή για το θέμα του χρέους και τη διαπραγμάτευση? Θα έλεγα ότι ακόμη εθνική γραμμή δεν υπάρχει, φαίνεται όμως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατανοούν πως πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης του χρέους. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόσφατο Eurogroup, όπου για μία ακόμη φορά υπήρξε ανατροπή και όχι μόνο δεν πήραμε την απόφαση για το χρέος, που αυτό ήταν κάτι που πεζόταν, ήταν ένα θέμα 50-50, φάνηκε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός εμπνεύσεως Σόιμπλε για μία ακόμη φορά, που θέλει όλες αυτές τις συζητήσεις να γίνουν μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος το 2018. Άρα και τα κόμματα κατανοούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι το να μαστιγώνουν την κυβέρνηση κάθε φορά για λόγους αντιπολιτευτικούς ή επικοινωνιακούς μπορεί να μην οδηγεί πουθενά. Από αυτό όμως μέχρι το να έχει συμφωνηθεί μια εθνική γραμμή ή αν θέλετε το να γίνει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση του Πρωθυπουργού να ζητήσει από τον κύριο Παυλόπουλο ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να συζητήσει αυτό το κορυφαίο εθνικό θέμα, κατά τα άλλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις 15 Ιουνίου ή μετά τις 15 Ιουνίου, αναλόγως με την τροπή των εξελίξεων. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, είναι ένα θετικό στοιχείο οι αντιδράσεις των κομμάτων και όσο είπε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες στη Θεσσαλονίκη. Αλλά απομένει ακόμη δρόμος για να φανεί αυτό το μέτωπο και να έχει απήχηση και στο εξωτερικό, στους εταίρους μας, δηλαδή στους δανειστές. Βούλα, θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσεις και να αποκωδικοποιήσεις εσύ καλύτερα που παρακολουθείς και το κυβερνητικό ρεπορτάζ τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού αρχικά, ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σκεφτούμε μία πρόταση Σόιμπλε, αυτό ακριβώς που περιέγραψες. Μετά όμως ξεκαθάρισε και το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας ότι θέλουμε καθαρή λύση για το χρέος, όχι θολές λύσεις. Mm-hmm. Και να σεβαστεί ο κύριος Σόιμπλε και η πλευρά των δανειστών τις θυσίες του ελληνικού λαού. Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε τώρα αυτή την δήλωση? Και πράγματι υπήρξε μια απόκληση στην ένταση των χρεσινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Δηλαδή το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα ευνηδιασμός της ελληνικής πλευράς, ότι ναι μεν η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την πρόταση Σόιμπλε όπως παρουσιάστηκε μετά το Eurogroup, γιατί δεν έχει αποτυπωθεί ακριβώς τι έχει συμβεί στο Eurogroup και στις παράλληλες συσκέψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Eurogroup. Λέγοντας βεβαίως ο κύριος Τσίπρος ότι εμείς επιμένουμε σε μια καλύτερη λύση. Μέσα σε λίγες ώρες όμως και φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας ενώπιον των βιομηχάνων, των εκπροσώπων των ελληνικών βιομηχανιών Βορειοελλάδος, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί τέτοιες λύσεις που οδηγούν σε ασάφειες, διότι η λύση Σόιμπλε είναι θολή. Και όχι μόνο είναι θολή, αν μου επιτρέπετε, οδηγεί σε μία μετάθεση του προβλήματος που τι κάνει. Δεν δίνει στην Ελλάδα αυτό που ζητάει. Δηλαδή δεν δίνει την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης σε καμία περίπτωση στο QE. Επομένως δεν της επιτρέπει την έξοδο στις αγορές. Επομένως πηγαίνει πίσω όλον τον σχεδιασμό, όλον τον οδικό χάρτη για να βγούμε στη στροφή
και να δούμε το ξέφατο στην οικονομία. Εξόδο από την κρίση στην ουσία. Βέβαια, το παράξενο είναι ότι, όχι παράξενο, αυτό είναι ευχάριστο, ότι όλα τα δημοσιεύματα την επομένη του Eurogroup στόχευαν στον κύριο Σόιμπλε. Σαν να είχαν καταλάβει όλοι αυτό το οποίο μας είπες πριν από λίγο, ότι προσπαθεί να ροκανίσει, να το πω έτσι, το χρόνο. Ωστόσο, μεταφέροντας τη λύση στις 15 Ιουνίου, σιγά σιγά πάμε πιο κοντά στις εκλογές. Είναι κάτι που τον ενδιαφέρει και νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία της συμπεριφοράς Σόιμπλε. Πράγματι. Ο κύριος Σόιμπλε φαίνεται ότι έχει έναν σχεδιασμό, τον οποίο επαναφέρει συνεχώς με κάθε ευκαιρία από το 2012. Γενικώς δεν θέλει να βλέπει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αυτό έχει γίνει σαφές. Τώρα, αν θα βρει συμμάχους στο να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Φαίνεται ότι το Eurogroup δεν χειροκρότησε την πρόταση του κυρίου Σόιμπλε, η οποία ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι τηλεθέτες μας, τι λέει: ας μείνει το Δουνουτού τώρα προσωρινά ως παρατηρητής, ως έχει, δηλαδή χωρίς να βάλει λεφτά, χωρίς χρηματοδότηση, και όταν τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα, και εφόσον βεβαίως ισχύουν τα μέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα, τότε να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με χρηματοδότηση, κάτι που τι σημαίνει πρακτικά, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Διότι αν μπει μετά το 2018, δηλαδή με τη λήξη του τρίτου προγράμματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα ζητήσει να ληφθούν νέα πρόσθετα μέτρα. Αυτό είναι το τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν προσωρινά ακυρώθηκε. Τι λένε στην κυβέρνηση? Λένε ότι ο κύριος Σόιμπλε, επειδή δεν θέλει να προκαλέσει αναταραχές εν ώψη των γερμανικών εκλογών, έχει ένα ρίσκο να πάρει. Ότι αν συνεχίσει αυτό το βιολί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα πρέπει ενώπιον της Γερμανικής Βουλής, παραμονές των εκλογών στη χώρα του, να πει στους βουλευτές ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τελικώς δεν μπαίνει, ενώ εγώ σας το είχα υποσχεθεί αυτό, ότι θα μπει, και αυτό ήταν απαράβατος όρος, άρα σας καλώ να ψηφίσετε λίγο πριν από τις κάλπες αλλαγή όσων έχετε ψηφίσει, με μία ρύθμιση που θα προβλέπει τη μη συμμετοχή του Δημοτού και τη δημιουργία ενός άλλου ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα συνεχίσει και θα τρέξει το ελληνικό πρόγραμμα. Με σκοπό αυτό, τη χρηματοδότηση της ακριβώς, Ελλάδας. Μπερδεύει λίγο την κατάσταση. Και ελληνικές πηγές θεωρούν ότι ίσως ο κύριος Σόιμπλε δεν θα τραβήξει μέχρι εκεί το σκηνί. Και πολιτικά δεν τον εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι αντίπαλος πολιτικά, σοσιαλδημοκράτης εκείνος, αρχίζει και ανεβάζει τους τόνους στην αντιπολιτευτική τακτική μέσα στην Γερμανία. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Πρωθυπουργός φτιάχνει τις δικές του συμμαχίες, με συγχωρείτε, μίλησε και με τον ομολογό του, τον Ιταλό, έτσι. Ο Μακρόν είναι και εκείνο σε μια γραμμή. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργείται ένα μπλοκ αντιγερμανικό, να το πω έτσι, αντισοϊμπλεϊκό, να το πω έτσι, να φτιάξω κι εγώ μια λέξη. Είναι αυτή η εικόνα? Πράγματι δημιουργείται ένα μπλοκ, όμως δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή ότι είναι τόσο ισχυρό που να δρομολογεί τις εξελίξεις όπως θα τις περιμέναμε. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι και οι Γάλλοι και ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο κύριος Λεμέρ, και οι Ιταλοί μας βοήθησαν στο Eurogroup. Κάποιοι λένε ότι και οι Ισπανοί πήραν θετική θέση. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε ένα πάγωμα της διαδικασίας. Ναι. Δεν ελήφθη καμία απόφαση. Το θέμα είναι να περάσουν και να προωθηθούν οι ελληνικές θέσεις. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι σήμερα στις Βρυξέλλες, που είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα έχει σημαντικές επαφές, στο περιθώριο βεβαίως της Συνόδου. Επιμένουν οι πληροφορίες ότι θα συναντηθεί στο περιθώριο της Συνόδου με την Άγγελα Μέρκελ. Αυτή θα είναι μια σημαντική συνάντηση, ενδεχομένως και καθοριστική, διότι και η κυρία Μέρκελ θα πρέπει, σε εισαγωγικά μου επιτρέπετε, να απολογηθεί για τη στάση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Δεν μπορεί πάντα η κυρία Μέρκελ να λέει, συγγνώμη Κέλλη, ότι ο Σόιμπλε το έκανε μόνος του χωρίς εγώ να γνωρίζω, ή θα μιλήσω στο Wolfgang και όλα τελείωσαν. Δηλαδή πάντα να παίρνει αποστάσεις, αλλά τελικώς η γερμανική γραμμή να είναι μία και να είναι αυτή που βλέπουμε, που προκαλεί τις καθυστερήσεις. Και αν θυμάσαι στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας εδώ στη Βουλή, την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς, είπε λίγο πολύ ότι η κυρία Μέρκελ είναι μαζί μας. Δηλαδή,
Θα είναι λίγο απέναντι στον κύριο Σόιμπλε. Οπότε είναι ευκαιρία σήμερα αυτό που λες. Εκ του αποτελέσματος όμως θα χαθεί και αυτό. Επίσης μπορεί να υπάρξει πάντα στο περιθώριο μία συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Απομένει να το δούμε και αυτό. Επίσης σημαντική, ο Γάλλος νέος πρόεδρος έχει πει ξεκάθαρα ότι θέλει να οδηγηθεί και με δικές του πρωτοβουλίες σε μία λύση το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και τα πρώτα δείγματα γραφής τουλάχιστον στο Eurogroup ήταν ενθαρρυντικά. Mm-hmm. Ως προς τη στάση βλέπουμε μια συνέχιση της γαλλικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Δηλαδή αν θα υπάρξει μια χειραψία με τον Τραμπ που μας ενδιαφέρει διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο κεντρικός εταίρος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή η χειραψία μετά γίνει ένα ολιγόλεπτο τετατέτ, αυτό θα ήταν κάτι πολύ θετικό για να πάρουμε μια γεύση των προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει κάποιο... Ωραία, τα λέμε αυτά. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά τα πράγματα. Ναι. Υπάρχει κάποιο Plan B που λένε. Δηλαδή πληροφορίες μια... λένε. Ναι, τι γίνεται την επόμενη μέρα, αν τελικά αυτό που τελικά διοχετεύθηκε ως πρόταση Σόιμπλε και λέμε δεν μας αρέσει, μας τη βάλουν στο τραπέζι μας, παιδιά, αυτή είναι. Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική πλευρά απέφχεται όποια εξέλιξη δεν θα εμπεριείχε μία λύση για το χρέος. Άρα δεν βλέπω από τις συζητήσεις που έχω κάνει μέχρι στιγμής ότι υπάρχει ένα σαφές plan B. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει, είπε, αν δεν μου δώσετε το χρέος δεν εφαρμόζω τα μέτρα. Ναι, αυτό είναι ένα plan B. Αυτό όμως είναι, αλλά δεν είναι ένα ολοκληρωμένο plan B. Γιατί μετά αυτό δημιουργεί παρενέργειες. Βεβαίως και είναι μια στάση. Υπάρχει δέσμευση γι' αυτό. Όπως θυμάστε, από την αντιπολίτευση είχε υποθεί πολλές φορές να μπει μέσα στο πολυνομοσχέδιο και νομοθετική δέσμευση να ψηφιστεί. Όχι, ότι αν το χρέος δεν το κερδίσουμε τη συμφωνία, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα 19-20. Γι' αυτό υπάρχει αρκετός χρόνος. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν είναι ανάγκη να βιαστεί και να πει ακυρώνω τα μέτρα, φέρνω ένα νόμο και δεν ισχύουν, διότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ως όπλο σε επόμενη διαπραγματευτική προσπάθεια που θα κάνει. Δηλαδή υπάρχει ο χρόνος, δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να βιαστεί ως προς αυτό, ασχέτως του αν η αντιπολίτευση την πιέζει να τα ακυρώσει. Το θέμα είναι τι θα γίνει αν πράγματι το σχέδιο του Σόιμπλε δεν περάσει μεν, αλλά δεν προκαλέσει και μια θετική εξέλιξη για το χρέος. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τελικώς δεν μπει, με βάση τις απειλές του ότι δεν μπαίνω αν δεν έχω λύση για το χρέος, τότε από την αρχή υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μόνο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή θα πούνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ok, ισχύουν όσα έχετε ψηφίσει, ισχύουν όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, συνεχίζουμε, παίρνετε τα λεφτά και συνεχίζουμε όσα έχει, ή θα πρέπει από την αρχή, δηλαδή με καθυστερήσεις κάποιων μηνών, να αρχίσει μια νέα διαπραγμάτευση. Σε αυτό νομίζω δεν έχει απάντηση καμία πλευρά. Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, τη Λεσκέλη, και να πάμε σε αυτό το θέμα, την εξεταστική για την υγεία, που είναι ένα άλλο θέμα. Ανοιχτό, βέβαια. Άνοιξε πολλά θέματα η εξεταστική για την υγεία. Χθες υπήρξε και δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το νοσοκομείο Ρίκος Δινάν και στον κατάλογο των πρώτων μαρτύρων που έχουν κληθεί, μεταξύ των οποίων και ο Ανδρέας Μαρτίνης, που είναι ήδη προφυλακισμένος. Αυτό είναι το θέμα που ασχολήθηκε χθες με αυτό, με τον Ρίκο Δινάν. Ο Μαρτίνης, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο πρώην πρόεδρος του Ντινάν και εξαιτίας του σκανδάλου της υπόθεσης Ντινάν βρίσκεται προφυλακισμένος. Να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Είναι η Άννα Ιεσιμινάκη που το παρακολούθησε. Άννα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Γιώργο Κέλλη. Καλημέρα. Πραγματικά ασχολήθηκε η Επιτροπή στη συνεδρίασή της πολλές ώρες με την υπόθεση Ρίκος Ντινάν. Υπήρξαν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, συμφώνησαν στο να έρθει ο κύριος Μαρτίνης να καταθέσει στην Επιτροπή. Με μια σημείωση, έναν αστερίσκο, ότι είναι βέβαια ήδη υπόδικος, ότι λέει πολλά πράγματα στις καταθέσεις του, τα οποία ασέφθη να τα πει και στην Επιτροπή της Βουλής, ορισμένα θα πρέπει να διερευνηθούν αν ευσταθούν. Ο Προεδρεύων, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αντώνης Βαλομενάκης, με την έναρξη της συζήτησης, αναφέρθηκε και σε μια δικογραφία που έχει φτάσει για το θέμα των ανθρωσκοπήσεων, μια υπόθεση από το 2014, ήρθε σε γνώση της Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες υπερτιμολογήσεις από ό,τι δείχνει σε πρώτη φάση η δικογραφία σε εξετάσεις αρθροσκοπήσεων αντί για 150 ευρώ, 1500, τις ανέλαβε μια εταιρεία.
είναι κάτι που θα ασχοληθεί στην επόμενη συνεδρίασή της. Η Επιτροπή υπήρξε μια συζήτηση για το διαδικαστικό θέμα και είπαν ότι σε μια συνεδρίαση δεν θα μπορούσαν να συζητήσουν και τις δύο υποθέσεις. Άρχισαν λοιπόν με την υπόθεση του Ερίκος Ντινάν. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπύρος Λάπας, ζήτησε να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερίκος Ντινάν αμέσως μετά τον πληστηριασμό, για να φανούν εκεί κάποια στοιχεία αν υπάρχουν. Και έκανε λόγο για μεθόδευση τριών υπουργών υγείας τότε για απαράδεκτους χειρισμούς τους. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Γιοργαντάς, ο βουλευτής, ανέφερε ότι η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε υποχρέωση να παρέμβει για να αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή για το νοσοκομείο, ενώ αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του νοσοκομείου και της τράπεζας πληρούσε όλους τους κανόνες διαφάνειας. Για το θέμα του ανοίγματος λογαριασμών που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν. Βεβαίως, αν προκύπτουν στοιχεία για ένα πρόσωπο, να ανοίξει ο λογαριασμός του, αλλά όχι να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί, είναι και κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, γνωρίζουμε, στη χώρα μας. Απαιτεί αρκετούς μήνες. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για τις πρώτες πληροφορίες από τη χθεσινή συνεδρίαση. Να δούμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχεις καταγράψει στο βίντεο που ακολουθεί, με όλα αυτά που υπόθηκαν για τον κύριο Μαρτίνη, αλλά και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με την εξεταστική. Ο προεδρεύων βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Μπαλομενάκης, αναφέρθηκε και σε δικογραφία για τις αρθροσκοπήσεις από το 2014 που ήρθε σε γνώση της Επιτροπής, λέγοντας ότι πρόκειται για άλλη μια υπόθεση λαθροχειρίας που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να αλλάξουν χέρια. Ωστόσο, η υπόθεση θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Λάπας, ζήτησε να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών του ΔΣ του Ερίκος Ντινάν μετά τον πληστηριασμό και έκανε λόγο για μεθόδευση τριών υπουργών υγείας και απαράδεκτους χειρισμούς. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής του κόμματος, Γιώργος Γιοργαντάς, ανέφερε ότι η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε υποχρέωση να παρέμβει για να αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή, ενώ το Μνημόνιο Συνεργασίας πληρούσε όλους τους κανόνες διαφάνειας. Τέλος, επιφυλάχθηκε στο θέμα του ανοίγματος λογαριασμών, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν. Η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, σημείωσε ότι ο κ. Μαρτίνης είναι υπόδικος. Πρέπει να κληθεί στην Επιτροπή, αλλά όχι ως πρώτος μάρτυρας, και να ανοίξουν λογαριασμοί εφόσον προκύψουν στοιχεία. Πρόσθεσε επίσης ότι στα πρακτικά της Βουλής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων επί Υπουργείας Λοβέρδου για το Ερίκος Ντινάν, ο κ. Μαρτίνης ευχαριστούσε την πολιτική ηγεσία για την προσπάθειά της να σωθεί το νοσοκομείο. Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, στάχθηκε υπέρ του να κληθεί ο κ. Μαρτίνης πρώτος μάρτυρας προς εξέταση. Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανέφερε ότι ο κ. Μαρτίνης πρέπει να καταθέσει πρώτος στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και να ανοίξουν οι λογαριασμοί των μελών του ΔΣ του νοσοκομείου. Η υπόθεση του Ερίκος Ντινάν χειρίζεται σε επίπεδα πολλών σκανδάλων, είπε η εισηγήτρια της Ένωσης Κεντρών, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Ο εισηγητής των Ανεξαρτητών Ελλήνων, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, επεσήμανε ότι ο κ. Μαρτίνης είναι προφυλακισμένος, αλλά έχει κάθε λόγο να προβεί σε αποκαλύψεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εγείρονται ερωτήματα για όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο θέμα του Ερίκος Ντινάν. Εκ μέρους του ποταμιού, ο εισηγητής Γιώργος Μαυρωτάς ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν και οι εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιός. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος συμφώνησε στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενώ ζήτησε να κληθούν ως μάρτυρες μέλη του ΔΣ του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκος Ντινάν και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αρμόδια για τα δημόσια έσοδα. Νωρίτερα υπήρξε προβληματισμός από βουλευτές για διαρροή στοιχείων με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Αυγή για το Ερίκος Ντινάν. Τέλος, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία συμφώνησαν να διερευνηθεί αν το Ερίκος Ντινάν ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Εξεταστική για την Υγεία, που θα έχει πολλή δουλειά για το επόμενο δίμηνο, που πρέπει να παραδώσει και το πόρισμα. Μια ημερομηνία, αλλά είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, μπορεί να την ξεπεράσουμε. Μας είχε πει ο κ. Μπελεμενάκη, μπορεί να την ξεπεράσουμε την ημερομηνία. Να πάμε λίγο, Βούλα, να δούμε την αλλαγή στάση του κ. Τσίπρα. Φαίνεται ότι βγαίνει εκτός των τυχών του Μεγάρου Μαξίμου. Θέλει να έρθει κοντά στην κοινωνία, κοντά στους πολίτες, κοντά στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Αρχίζει επισκέψεις και συνεντεύξεις τύπου, από ό,τι είδαμε, σε κρίσιμα υπουργεία, όπως χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Πες μας για αυτή την αλλαγή λίγο. Και όχι μόνο αυτό, κάνει και συχνές επισκέψεις, να συμπληρώσω, και στη Θεσσαλονίκη με το γραφείο του πηγαίνει αρκετά συχνά. Και θα βγει και σε πόλεις της περιφέρειας. Αυτό υπακούει σε μια λογική πως υπάρχει και ζωή μετά το μνημόνιο, υπέρ από το μνημόνιο.
Και θέλει να δείξει το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Πρωθυπουργός και γενικώς η κυβέρνηση δεν ασχολείται μόνο με τη διαπραγμάτευση και τις όποιες εμπλοκές για το χρέος, αλλά τρέχει και ένα παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα εσωτερικής πολιτικής που έχει σκοπό να βελτιώσει, να ξεμπλοκάρει αν θέλετε θέματα ή να βελτιώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Άρα ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να κάνει, να ολοκληρώσει ένα κύκλο επισκέψεων σε όλα τα Υπουργεία. Ξεκίνησε από το Παιδείας, συνέχισε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είδαμε χθες και θα ακολουθήσουν το Υπουργείο Εσωτερικών ενώπιση των αλλαγών στο Καλλικράτη, στην απλή αναλογική στους Δήμους, το Υπουργείο Υγείας βεβαίως και σιγά 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 όλα τα Υπουργεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα τα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει, αν θέλετε, το έργο που γίνεται, το κυβερνητικό έργο, να έρθει σε επαφή και με τους πολίτες, έστω και μέσω μιας συνέντευξης τύπου που δίνει σε ζωντανή μετάδοση και να κεντρήσει το ενδιαφέρον δείχνοντας στην κοινωνία ότι εμείς εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τα προβλήματά σας. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Mm-hmm. Το άλλο σκέλος είναι ότι πράγματι ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό ήταν και μια δική του υπόσχεση και πρέπει να καταδείξει ότι το γραφείο στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε για τα μάτια του κόσμου, αλλά έγινε για να λειτουργεί, για να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, να συναντά φορείς, να επιλύει προβλήματα, να επισκέπτεται διάφορες δομές, εργοστάσια, να βλέπει κατοίκους της περιοχής. Και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και έναν κύκλο περιοδιών σε περιφερειακές πόλεις. Θα πάει στη Δράμα, θα πάει στην Κατερίνη και σε άλλες πόλεις της Βορειοελλάδας και όχι μόνο, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοντά στους πολίτες. Άλλωστε τα περιφερειακά συνέδρια που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση έρχονται μέχρι τέλη Ιουλίου. Δηλαδή πριν ξεκινήσουν και τυπικά οι θερινές διακοπές του Αυγούστου, θα έχουν γίνει τουλάχιστον 4 περιφερειακά συνέδρια, τα οποία έχουν ως στόχο να υπηρετήσουν την λεγόμενη προσπάθεια ανασυγκρότησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και την ανάπτυξη. Με σκοπό να γίνουν 13 τα συνέδρια, έτσι. Ναι, 13. Πολλά. Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί. 13. Ναι. Τώρα από την άλλη πλευρά, να δούμε τι γίνεται και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Βλέπουμε ο κύριος Μητσοτάκης, που ουσιαστικά δίνει τη γραμμή, να ξεκινάει έχοντας το θέμα των εκλογών αρκετά ψηλά στην ατζέντα του. Στη συνέχεια, για ένα χρονικό διάστημα, δεν το ακούγαμε. Τώρα πάλι στη Θεσσαλονίκη το ξαναείπε, ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής εννοώντας εκλογές. Το είπε. Πώς θα το χαρακτήριζες όλη αυτή τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοίταξε, σε ό,τι αφορά στο θέμα των εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης τις έχει ζητήσει ήδη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2016, αν δεν απατώμε. Και φυσικά όταν καταθέτεις αίτημα εκλογών είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πάρεις πίσω. Απλώς κατά διαστήματα το επαναφέρεις με μεγαλύτερη ένταση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης κρίνει σκόπιμο, διότι είχαμε και αυτή την αρνητική εξέλιξη για το χρέος, να ζητήσει πολιτική αλλαγή. Δεν λέει πάντα τη λέξη εκλογές, δεν είναι και απαραίτητο, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια δύσκολη, αν όχι και αμήχανη θέση, θα έλεγα, πολιτικά. Μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο Καραμαλής κάποτε, ότι μη ζητάτε εκλογές, γιατί κάποια αιτήματα ενίοτε γίνονται και αποδεκτά. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και το επιτελείο του, θεωρούν ότι και έχουν πιστεί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν προτίθεται, δεν έχει σχεδιασμό εκλογών. Άρα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν προετοιμάζονται για εκλογές, ασχέτως το ότι κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι έτοιμο για έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Ναι, βέβαια, Βούλα, η κινητικότητα από τον Πρωθυπουργό σε όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα κινητικότητα του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με άλλες επαφές και συναντήσεις δίνει λίγο ένα προεκλογικό. Βεβαίως, αυτό το προεκλογικό χρονικά, τόνο, αν θέλετε, ναι, ήταν μια προβολή. Ναι. Τον είδαμε και παραμονές της ψήφισης των μέτρων όταν τα δύο κόμματα έβγαλαν σποτάκια. Ναι. Το θυμάστε πολύ καλά. Ήταν σαν να ήταν προεκλογικά σποτς για τα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, εκλογές δεν φαίνονται στον ορίζοντα, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Δηλαδή δεν το γνωρίζει ούτε η κυβέρνηση.
Εκεί πάμε στο πλάν B, στο πλάν C. Λοιπόν, να μείνουμε στις υποθέσεις σε αυτό το σημείο. Ανατελεία, και επειδή πάμε είπαμε για άτομα και όσον αφορά κοντά στον πολίτη, μια ομάδα της κοινωνίας είναι και τα άτομα με αναπηρία. Και με αυτό ασχολήθηκε η Επιτροπή χθες. Ακριβώς χθες στην Επιτροπή, με υποεπιτροπή για τα θέματα ατόμων με αναπηρία και Ειδική Επιτροπή Ισότητας και Νεολαίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήρθε η Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, την αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Θεανό Φωτίου, και ενημερώθηκε από τον διοικητή του ΟΓΑ και υπηρεσιακούς παράγοντες για τον θέμα των ΑΜΕΑ. Η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας αρχής για την αυτόνομη απονομή μέσω ΟΓΑ των κοινωνικών επιδομάτων κάθε μήνα μια συγκεκριμένη ημερομηνία στους δικαιούχους, ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να μην αγωνιούν για το πότε και τι θα τους καταβληθεί, είναι ένα αίτημα που εκφράζουν οι ευάλωτες ομάδες από τη δεκαετία του 90. Εισάγεται λοιπόν πλέον προς υλοποίηση ένας νέος ρόλος του ΟΓΑ, που μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα συνενώνει τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας με την απονομή των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων κάθε τύπου, πέρα δηλαδή από τα οικογενειακά όπως των πολυτέκνων, ατόμων που είναι άποροι, άστεγοι, Ρωμά, ασθενείς ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Το σύστημα θα αναγνωρίζει αφημί και άμυκα και θα ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο από υπολογιστή στο σπίτι του ή τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, εάν δικαιούται επίδομα και τι ύψους. Η πολιτεία θέλει να απαλλάξει τους δικαιούχους από συνεχή πηγενέλα σε εξεταστικές επιτροπές, αλλά και από λάθη αξιολογήσεων, να εξασφαλίσει την τακτικότητα στην καταβολή των επιδομάτων, αλλά και να διαχειριστεί τα 1.500 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ κλπ. Που σκάνε στα χέρια της. Από πλευράς φορέων που πήραν το λόγο, ένα ήταν το κοινό αίτημα να μη στρογγυλοποιηθούν προς τα κάτω συνενούμενα τα επιδόματα που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος, δηλαδή να μην υπάρξει περαιτέρω περικοπή, και επίσης να είναι ακατάσχετα τα ποσά. Η κυρία Φωτίου βεβαίωσε πως δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση μέσω ενοποίησης των επιδομάτων. «Προσπαθώ να τα κρατήσω με νύχια και με δόντια», είπε χαρακτηριστικά, και ενημέρωσε πως τον προσεχή Σεπτέμβρη θα αναθεωρηθεί ο πίνακας για τις αναπηρίες και τα επιδόματα. «Να είστε με το κίνημα στους δρόμους, με διευκολύνετε», προέτρεψε τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία η Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως για πρώτη φορά θα εγγραφούν οι πάντες και τα πάντα, άτομα, φορείς, ιδρύματα, περιουσίες κτλ. Ιδιαίτερα όποιος φορέας δεν στείλει τα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, θα πάυσει η άδεια της λειτουργίας του. «Ας κάνουμε αυτά τα βήματα. Να είσαστε εκεί που είσαστε, με το κίνημα στους δρόμους προφανώς. Εγώ πιστεύω ότι με βοηθάτε με το κίνημα στους δρόμους. Δεν πιστεύω ότι είσαστε αντίθετοι στην προσπάθειά μου. Θα ήσασταν αντίθετοι αν εγώ ήθελα να σας κόψω τα επιδόματα. Αν δεν θέλω να τα κόψω, πρέπει να είσαστε στους δρόμους και να αγωνίζεστε προφανώς. Γιατί όλοι μαζί κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Και ακούω το λιγότερο που ακούω όσα λέτε εναντίον της κυβέρνησης. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια ώρα τα πράγματα θα φανούν. Τι θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, τι μπορεί, τι δεν μπορεί, αλλά τι προσπαθεί. Μόνο εκεί κρίνεται ο καθένας και στο τέλος εκ του αποτελέσματος δυστυχώς και όχι μόνο από την πρόθεση». Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Φωτίου στα άτομα με ειδικές ανάγκες και πραγματικά δείχνει ένα πολύ ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που, εντάξει, ζουν μια δύσκολη ζωή και δύσκολη καθημερινότητα. Να μείνουμε εμείς εδώ στο πολιτικό χώρο με τη Βούλα και Χαγιά, πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ και του Έθνους Εφημερίδας, να δούμε τι γίνεται στο υπόλοιπο τοπίο, στην κεντροαριστερά, στα κόμματα αυτά. Έχουμε το συνέδριο τώρα το καλοκαίρι, πρέπει αυτά τα κομμάτια να ενωθούν για να βγει ένας ισχυρός δεύτερος, τρίτος πόλος, θα δούμε, δεν ξέρουμε. Γενικά πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το τοπίο? Κοίταξε, και ο χώρος της κεντροαριστεράς έχει περάσει από πολλές αναταράξεις. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια μεγάλη κεντροαριστερά, αλλά αυτό βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν είναι ανέφικτο. Όλοι το εύχονται, αλλά τελικώς κάτι γίνεται και υπάρχουν εμπλοκές.
Ακόμη και σε ένα από τα κεντρικά κόμματα που συγκροτούν τον κορμό της κεντροαριστεράς, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. βλέπουμε ότι υπάρχουν ισχυροί κλειδονισμοί. Είδαμε το τελευταίο διάστημα ως το εσωτερικό του κόμματος υπήρξε αντιπαράθεση της ηγεσίας με στελέχη, με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον ευρωβουλευτή, τον πρώην γραμματέα. Εντάξει, κάθε συνέδριο βοηθάει στο να υπάρξει σχετικά μια ενότητα του χώρου. Δηλαδή αυτό που θα γίνει τέλη Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στο συνέδριο για να επισημοποιηθεί η ύπαρξη της δημοκρατικής συμπαράταξης, είναι θετικό. Δεν νομίζω όμως ότι το πρόβλημα υπήρχε σε αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και δορυφορικοί πολιτικοί σχηματισμοί. Στον χώρο της κεντροαριστεράς εννοώ, είναι η ώρα αποφάσεων. Υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το Ποτάμι, που μπορεί να μην αυτοπροσδιορίζεται. Κόμμα δεν είναι πλέον. Το Ποτάμι. Κίνηση είναι πια. Κοινοβουλευτικά, γιατί έχασε νομίζω τους βουλευτές, οπότε πλέον είναι κίνηση. Έχει αποδυναμωθεί κοινοβουλευτικά. Κοινοβουλευτικά μιλάμε τώρα. Ναι, κοινοβουλευτικά. Είναι ένα κόμμα, γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία δεν είναι στη Βουλή, αλλά χαρακτηρίζονται κόμματα, έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται προσπάθειες παρασκηνιακές να υπάρξει μια σύμπλευση. Άκουσα προσφάτως την κυρία Γενερματά να μιλάει για την πιθανότητα ενός ιδρυτικού συνεδρίου mm-hmm. που θα γίνει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει εκλογή ενός αρχηγού από τη βάση. Από τη βάση. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει κάλεσμα προς όλες τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς να συμπορευθούν. Δεν ξέρω όμως, ειλικρινά έχω αμφιβολίες, επειδή καλύπτουμε πολλά χρόνια αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, κατά πόσο αυτό είναι δυνατό και κατά πόσο υπάρχει η βούληση επιτέλους αυτός ο χώρος να ενωθεί, να μείνουν πίσω οι αρχηγικές βλέψεις ή όποιες προσωπικές φιλοδοξίες και να αναδειχθούν αργότερα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό μας έλεγε χθες και ο κύριος Λικούδης, ναι. ότι αν φύγουν οι ηγετικές επιθυμίες και φιλοδοξίες, όπως είπες, υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να ενωθούν όλοι σε έναν συγκεκριμένο Άρα χώρο. Άρα, εγώ θα έβλεπα έναν ισχυρό πόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς, μόνο αν οι υπάρχουσες δυνάμεις πολιτικές συνενωθούν, κάτσουν σε ένα τραπέζι, μαλλιοτραβηχτούν αν θέλετε, αλλά στο τέλος βγάλουν κάτι θετικό, mm-hmm. να υπάρξει ένα ενιαίο πολιτικό κόμμα που θα εκφράζει όλες τις πλευρές, από τα πιο δεξιά στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας έως τα πιο αριστερά. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό όπως το είπες, τα συνέδρια είναι ενωτικά συνήθως. Μένει να δούμε αν και αυτό το τέλη Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί. Θα ενώσει ή θα χωρίσει. Ναι. Βεβαίως το πιο σημαντικό συνέδριο για το κόμμα της κυρίας Γεννηματά είναι αυτό που θα γίνει το φθινόπωρο. Ναι. Διότι θα είναι ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ και εκεί θα γίνει εκλογή οργάνων και όλα τα συνεπακόλουθα που μπορεί να ματώσουν, να ανοίξουν κάποιες πληγές, αλλά και αυτές είναι καλές, mm-hmm. διότι όταν επουλώνονται δημιουργούν συνθήκες συγκόλυσης. Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήσουν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εμείς από τη μία την κεντροαριστερά πάμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, mm-hmm. όπου ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Πάουλο Ρανχέλ, ήρθε εδώ και μίλησε στην συνεδρία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ντροπή για την Ευρώπη αποτελεί η αντιμετώπιση της Ελλάδας στο ζήτημα του χρέους από συγκεκριμένες δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Πάουλο Ρανχέλ, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είναι ο εισηγητής της έκθεσης συνταγματικών υποθέσεων για τη συνθήκη της Λισαβόνας, άσκησε σκληρή κριτική στη στάση του Eurogroup απέναντι στη χώρα μας, επισημένοντας τα εξής. Δεν κατανοώ τους συναδέλφους μας. Και κυρίως από τη Γερμανία και από τις κάτω χώρες και από τη Φιλανδία και από την Αυστρία και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στο Eurogroup. Δεν ξέρω τι παραπάνω ζητάνε. Δεν ξέρω τι μπορεί πια να προσφέρει το ελληνικό κράτος. Ήδη είναι υπερβολικά. Ήδη έχουν φτάσει στο μέγιστο που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το θύμα των τελευταίων δύο μηνών και για ακόμα τρεις εβδομάδες, και ελπίζω πως πραγματικά είναι μόνο για τρεις εβδομάδες, είναι θύμα μίας διαμάχης μεταξύ όσων πιστεύουν πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι παρόν, αλλά παρόλα αυτά δεν δέχονται τον τρόπο που λειτουργεί το ΔΝΤ,
Ο κύριος Σόιμπλε λέει, ωραία, αν πει λοιπόν θέλω να μπει το Δουνουτού στο πρόβλημα, ωραία, αν το θέλετε θα πρέπει να ακολουθήσετε την πολιτική του Δουνουτού όπως σας τη ζητάει, δηλαδή μείωση του χρέους. Αν δεν μπορεί να το δεχτεί, άμα δεν το δέχεστε, αφήστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να φύγει και να είναι μόνο ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Ο κύριος Ραγχέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και επεσήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των χωρών του Νότου στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η ανάγκη για αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριάρχησε στις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων. Η βουλευτής Ανέτα Καβαδία από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για παράλληλο μηχανισμό εξουσίας που λειτουργεί ερήμην των αντιπροσωπευτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης του έγκαιρου και αποτελεσματικού ελέγχου και της επέκτασης της αρχής της αναλογικότητας στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έδωσε έμφαση στην ανατροπή της πολιτικής της δογματικής λιτότητας, που όπως τόνισε πρέπει να δώσει τη θέση της σε πολιτικές ανάπτυξης και σύγκλησης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Το ΚΚΕ απορρίπτει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκφραστή των συμφερόντων του κεφαλαίου, τόνισε η Διαμάντο Μανολάκου, η οποία επεσήμανε ότι όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τον ιδεολογικό τους μανδύα, προωθούν βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. Ο εισηγητής του ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός έκανε λόγο για ευρωσκεπτικισμό που καλλιεργείται τόσο από την αριστερά όσο και από την ακροδεξιά και στον οποίο πρέπει να αντιταχθεί το όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης με προοδευτικές πολιτικές υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών, ο Ιάννης Σαρίδης ζήτησε να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και να συμπεριληφθεί ως βασική αρχή δίπλα στην επικουρικότητα και αυτή της αναλογικότητας. Και από την Ευρώπη και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Είναι σημαντικό το ότι ο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει την προσπάθεια της χώρας για το χρέος. Ναι. Αυτό σημειώνει. Να πάμε στον πολιτισμό. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελδρούλια, είναι διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλώς μας ήρθατε, κυρία Ελδρούλια. Καλώς σας βρήκα. Δίνουμε πάντα βήμα στον πολιτισμό της Βουλής των Ελλήνων και στο κομμάτι που έχει η Βιβλιοθήκη της Βουλής. Την Δευτέρα που πέρασε, συναντηθήκατε στη Λένορμαν. Όλες οι συλλογικότητες του 4ου διαμερίσματος Αθηνών. Να μας εξηγήσετε καταρχήν γιατί συναντηθήκατε και σκοπός είναι να ανοίξει, Λένορμαν, να ανοίξει στο αναγνωστικό κοινό αυτό το πολύτιμο στολίδι, θα πω, τεράστια βιβλιοθήκη που έχει η Βουλή των Ελλήνων. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που στέκεστε τόσο κοντά μας και μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνώ τις ειδήσεις μας, οι οποίες είναι περισσότερες από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Δρούλια, η άποψη της εκπομπής μας είναι ότι η Βουλή, το Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο οι βουλευτές και δεν είναι μόνο η πολιτική. Είναι ο πολιτισμός, είναι πάρα πολλά πράγματα, τα οποία σιγά σιγά τα αναδεικνύουμε. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τη βιβλιοθήκη. Είναι μας. Πάρα πολύ σπουδαίο για μας και όχι μόνο μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε, αλλά μας δίνεται ευκαιρία να αυτοπροσδιοριστούμε και να εκτιμήσουμε και εμείς αυτά που κάνουμε με την πυκνότητα που γίνονται. Τη Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε έγινε μια πάρα πολύ σημαντική νομίζω συνάντηση και κομβική με συλλογικότητες από τα Σεπόλια, από τον Κολονόκιο, την Ακαδημία Πλάτωνος που αποτελούν το 4ο διαμέρισμα Αττικής, με ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, την Ακαδέμια και με εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε και να γνωρίσουν το καπνεργοστάσιο. Κανένας από αυτούς δεν είχε καν μπει μέσα, το περνάνε απ' έξω, το βλέπουν και δεν ξέρουν τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Και να μπούμε σε ένα διάλογο για το πώς θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής. Ήταν μια πάρα πολύ δυναμική και ουσιαστική συνάντηση. Φύγαμε νομίζω όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι στο καινούριο μας Facebook, που καλώ όλους τους ανθρώπους να γίνουν φίλοι μας, ήδη ανεβάσαμε φωτογραφίες από αυτήν την επικοινωνία. Πώς το βρίσκει κανείς, καπνεργοστάσιο? Όχι, Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπου τα βήτα είναι σαν βιβλία το ένα πάνω στο άλλο λιγάκι, για να το αναγνωρίζετε, είναι έτσι σαν trademark το έχουμε κάνει. Καταρχήν, και αυτό θα ήθελα να το πω και γι' αυτό και σας ευχαριστώ, καταρχήν θα διαθέσουμε τα αναγνωστήριά μας σε μαθητές και μαθήτρες, φοιτητές και φοιτήτρες, οι οποίοι θέλουν συνθήκες μελέτης, οι οποίες αντιστοιχούν στις εξεταστικές τους περιόδους.
διόδους. Δηλαδή θα έχουν ένα χώρο ο οποίος θα είναι ήσυχος, θα είναι κλιματισμένος, θα μπορούν να βρουν βιβλία υποδομής και πληροφοριακά για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι ο χώρος αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι το καπνεροστάσιο όπως είναι σήμερα. Όχι. Είναι τα έργα που γινόντουσαν. Τα έργα που έχουν έτσι, γίνει. Το, για να γίνει έτσι όπως το βλέπουμε. Αυτό είναι καταπληκτικός χώρος, καταπληκτικός χώρος, πρέπει να το πούμε. Και με τα χρόνια έχει βελτιωθεί, έχει αναπτυχθεί, έχει ανακατασκευαστεί. Και προσφέρεται για τα παιδιά και τους φοιτητές και τους μαθητές να εμπνευστούν και να κάτσουν να διαβάσουν αυτό. Χωρέστε την κυρία Δούλια. Ακριβώς. Αυτό είναι και, και ο στόχος μας να ανοίξει, γιατί πιστεύουμε ότι κάποιος που ξέρει να συγκεντρώνεται πρέπει να ξεκινάει από τη σχολική του ηλικία. Δεν έρχεται μαγικά αυτό. Είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος λειτουργίας μέσα στην κοινωνία. Εδώ βλέπετε την έκθεσή μας στη Γλωσσόπολη. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα, Ηλία, και στις μικρές οδύσσεις για να μπορέσουμε να πούμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Ναι, έχουμε πολλά. Τι γίνεται με τις μικρές οδύσσεις, να πούμε ότι είναι η έκθεση η οποία φιλοξενείται στην Βουλή και αυτός είναι ο κατάλογος. Να σας δείξω καταρχήν τον κατάλογό μας που είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτόν, γιατί τον σχεδιάσαμε και τον εκτυπώσαμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή σχεδιάστηκε από τη βιβλιοθήκη και τυπώθηκε από το Τμήμα Εκδόσεων και Εκτυπώσεων. Ήδη κυκλοφορεί στα ελληνικά και σύντομα θα κυκλοφορεί και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και αυτά πάλι σαν δείγμα της εξωστρέφειάς μας. Και πάλι σε συνεργασία με ένα άλλο τμήμα που είναι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Δηλαδή τα τμήματα όλα και οι διευθύνσεις προσπαθούμε να συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε η μία να ενδυναμώνει τη δουλειά και το ρόλο της άλλης, που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην δουλεύουμε ο καθένας αποκομμένος. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Και να συμπληρώσω μόνο ότι τις Τετάρτες, αυτό είναι πρόσφατα το αποφασίσαμε, ο επιμελητής της έκθεσης, ο κύριος Θοδωρής Κουτσογιάννης, θα δίνει ξεναγήσεις την Τετάρτη το απόγευμα 6 με 7 και 7 με 8 ωριές για όποιον θέλει και ενδιαφέρεται ειδικά να ακούσει το περιεχόμενο. Έχετε εκδώσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Ναι. Έχετε εκδώσει και το κατάλογο για την Καποδίστρια, να μας πει πολύ γρήγορα γι' αυτό. Το κατάλογο για την Καποδίστρια θα σας τον δείξω. Ναι. Δεν είναι το δοκίμιό του. Δεν είναι εκδομένος, αλλά όπως βλέπετε και από τον όγκο γυρίστε του. Το λίγο στην κάμερα να το δει και οι τηλεθεατές μας. Το κάνω καλά. Ωραία, ξεκίνει την κάμερα. Μια χαρά, πολύ καλά. Όχι, δεν το κάνω. Αυτό είναι. Ναι. Όπως βλέπετε και από τον όγκο του, είναι ένας πάρα πολύ χορταστικός κατάλογος. Περιλαμβάνει το 90% των εκθεμάτων. Έχει κείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα, είναι πρωτότυπα και αντιμετωπίζουν και ωραία, τα στερεότυπα. Θα έχουμε τη χαρά να το δούμε σε μια άλλη ευκαιρία, κυρία Δρούλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Μας και έχει νομοσχέδιο μετά και πρέπει να παραδώσουμε και εμείς το χρόνο της Χαλομέλη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική. Το 1937, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, φτάνει στην Αθήνα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτ Ινωνού και αρχίζουν οι συνομιλίες των δύο κρατών. Λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, ο Ινωνού παρετείται ευνίδια από τη θέση του και το 1938, που πέθανε ο Κεμάλ, ο Ινωνού εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Κεμάλ στην αρχηγία του Λαϊκού Κόμματος. Ήταν σαν σήμερα το 1973 όταν το πολεμικό πλοίο Βέλος με κυβερνή τον Νίκο Παπά, έναν από τους προτεργάτες του αποτυχημένου κινήματος του ναυτικού, αποχώρησε από την άσκηση του ΝΑΤΟ που διεξαγόταν στα ανοιχτά της Σαρδινίας και κατέπλευσε στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, όπου κυβερνήτης και πλήρωμα ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Η ενέργεια του αυτή έλαβε μεγάλη δημοσιότητα διεθνώς και κατέδειξε ότι η αντίθεση στη δικτατορία ήταν μεγάλη και μέσα στο στράτευμα. Η κίνηση αυτή αποτελέσε πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποίησε το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης το 2009, σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το συνασπισμό στις ευρωεκλογές του 89, του 94 και του 1999. Στο τέταρτο συνέδριο του συνασπισμού, Δεκέμβριος του 2004, ήταν ξανά υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, αλλά ιτήθηκε από τον Αλέκο Αλαβάνο. Στις εθνικές εκλογές του 2007, εκλέχθηκε βουλευτής στη Β' Αθηνών, τρίτος σε σταυρούς μέσα στο κόμμα του.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρωινή ανάγνωση σήμερα Πέμπτη από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η συζήτηση επί των άρθρων στο σύνολό του νομοσχεδίου. Συνήθω ήμουν μόνος μου με τρεις κυρίες. Τι ωραίο. Τι άλλο θες, τυχερός. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να πούμε για το νομοσχέδιο δύο λεπτά. Ναι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επιτάχυση του έργου του Υπουργείου Παιδείας θα συζητηθεί σε πολύ λίγο στην Ολομέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.